Λοιπόν, το βιβλίο αυτό είναι «Η καμπύλη της καμπάνας» που παρουσιάζουμε σήμερα. Η καμπύλη της καμπάνας είναι μια θεωρία του Γκάους, του μαθηματικού, η οποία μιλάει για την κανονική κατανομή των σφαλμάτων των ανθρώπων, των ανθρωπίνων σφαλμάτων. Οι άνθρωποι όλοι, ανάλογα με τα πεπραγμένα μας, μπαίνουμε μέσα στην κοιλιά της, υποτίθεται, μαζί με τα χαρακτηριστικά μας και τις πράξεις και τις ιδιότητές μας, και εκεί όλα τα χαρακτηριστικά αυτά και όλα τα γενόμενα δεν είναι πάντα θετικά, δεν είναι πάντα αρνητικά. Υπάρχουν και θετικά και αρνητικά, υπάρχει μια μίξη των πραγμάτων, μια μίξη αυτών των γεγονότων, τα οποία όμως είναι διαχρονικά. Αυτό το βιβλίο λοιπόν κάνει ένα πέρασμα, ενώνει όλους αυτούς τους ήχους του σύμπαντος, αυτούς τους ήχους της μουσικής, κάνει μια νέα μουσική, τη μουσική του κόσμου, όπως λέω εγώ, ενώνει διαφορετικές εποχές από τη Βαβυλωνία, την Αίγυπτο, την Αθήνα, το Βυζάντιο, σε μια κυκλική διαδρομή, χωρίς πέρα από χρόνο, πέρα από τόπο, πάει στην πρώτη μηχανική εποχή της Αγγλίας και μετά επιστρέφει πάλι στην σημερινή εποχή, δείχνοντας τους προβληματισμούς και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν διαχρονικά οι άνθρωποι. Κι άλλο. Παρακολούθησα την εισήγηση που έκανε στο συνέδριο και μάλιστα λόγω και της ιδιότητάς της να είναι καθηγήτρια αγγλικών, την έκανε στα αγγλικά. Εντυπωσιάστηκα και από τον τίτλο της εισήγησης και από το περιεχόμενο. «Μαθηματικές αναπαραστάσεις των κοινωνικών ανισοτήτων στη λογοτεχνία». Το ξαναλέω για την Τάσα που την αρέσουν αυτά τα πράγματα. «Μαθηματικές αναπαραστάσεις των κοινωνικών ανισοτήτων στη λογοτεχνία». Μια παρουσίαση πραγματικά διαφορετική και ξεχωριστή από τις άλλες του συνεδρίου. Άρτια τόσο στο λογοτεχνικό περιεχόμενο, με τη συμβολή πάντα της δημιουργικής γραφής, όσο και στη μαθηματική ρεαλιστική απεικόνηση. Ένα συνονθήλευμα αρχαίγωνων και σύγχρονων ιστοριών. Η καμπύλη της καμπάνας της Νίκης Γκίζη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γκοβότσι, είναι ένα βιβλίο με πολλές ιστορίες σε μία. Πιο σωστά, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω ένα συνονθήλευμα ιστοριών που ταξιδεύουν τον αναγνώστη σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Αρχαίγονες και σύγχρονες καταστάσεις μαγεύουν και παρασέρνουν σε έναν κυκαιώνα λέξεων που μέχρι να καταλάβει κανείς που βρίσκεται, αυτόματα μεταφέρεται σε μια άλλη πραγματικότητα. Η καμπύλη της καμπάνας. Από δύο λόγια για την Νίκη. Τη γνώρισα μέσω της κόρης της. Η Νίκη έχει αποκτήσει δύο αξιολάτρευτα κορίτσια, εκ των οποίων το ένα ήταν σε φοιτήτριά μου στην Θεσσαλονίκη. Ένα εξαιρετικό πλάσμα, και τα δύο της τα παιδιά είναι πολύ αξιόλογα. Η φιλία μας αναπτύχθηκε σιγά σιγά μέχρι που έγινε πλέον συγγενική η σχέση μας. Η κόρη της μου βάφτισε τον πρώτο το κογιό μου. Την αγαπώ πολύ, με τιμά που με φώναξε να μιλήσω για το βιβλίο της, και φυσικά της εύχομαι καλό τάξιδο να είναι.